Απ' την άλλη, στον ΟΗΕ μέσα, γνωρίζουμε βάσει καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ότι όλες οι χώρες να πάρουν αποφάσεις και ό,τι απόφαση και να βγει, υπάρχουν πέντε χώρες που μπορούν να ασκήσουν βέτο. Ξέρετε ποιες είναι οι χώρες που έχουν βέτο στο, στο... Στο... στα Ηνωμένα Λοιπόν, τα Ηνωμένα Έθνη, πέντε χώρε έχουν βέτο, ό,τι και απόφαση να πάρουν τα Ηνωμένα Έθνη, όλε οι χώρε, πέντε χώρε έχουν βέτο. Η Αμερική, η Ρωσία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Κίνα. Που σημαίνει βέτο, τι σημαίνει. Πάρτε όποια απόφαση θέλετε. Εάν μία χώρα ασκήσει βέτο, δεν θα εκτελεστεί το χτύπημα, δεν θα γίνει τίποτα. Η Ρωσία λοιπόν είναι μία από τι χώρε στον ΟΗΕ που έχει βέτο. Άρα, αν αύριο συνταχθεί όλο ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλεία και δώσει εντολή στον ΝΑΤΟ να χτυπήσει τη Ρωσία, η Ρωσία βάσει του βέτο που έχει δεν μπορεί να τη χτυπήσει κανένα. Άρα, αν η Ρωσία θέλει να ασκήσει ένα τέτοιο βέτο, έχει το δικαίωμα και έχει και βέτο. Άρα δεν θεωρώ καταστατικά και νομικά ότι η Ρωσία θα χτυπηθεί από τον ΝΑΤΟ γιατί έχει ίδια βέτο. Αρκεί να το χρησιμοποιήσει. Απ' την άλλη, η Ρωσία είναι στον ΝΑΤΟ. Πώς θα τη χτυπήσουνε. Και πιο πέρα όμως ακόμα βλέπουμε μια επιθετική πολιτική της Ευρώπης στη Ρωσία. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ σαν Έλλην άνθρωπος δεν θέλω και δεν πρέπει και δεν έχω κανένα λόγο να αναδιωθώ στο Ρώσο. Η Ρωσία στήθηκε με Έλληνα ανθρώπου. Του βιάσανε επί Βυζαντίου, του βάλαν το κυριλικό αλφάβητο, είναι αδέρφια μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα πουθενά. Το ίδιο είναι και οι Αμερικανοί. Είμαι στην Ευρώπη, στη γερά Ήπειρο. Μιλάω για Έλληνα άνθρωποι και θα έρθει εμένα τώρα η Ευρώπη να με βάλει απέναντι ή μια κυβέρνησή μου να στέλνει όπλα στο Ζελένσκι. Που ο λαό δεν θέλει. Τι δουλειά έχει ο λαό λοιπόν. Άρα, αν ο πρωθυπουργό και η κυβέρνηση δεν αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον λαό, τι αντιπροσωπεύει τον εαυτό του ή τα συμφέροντά του ή τι επιταγέ που έχει υπογράψει για να γίνει πρωθυπουργό.